Κύριε Αναστασόπουλε, επειδή με το αφορμή το τελευταίο τραγικό συμβάν στη Σάμο, που καταπλάκωσε ένα τείχος από ένα τιμόρροπο κτίριο δύο παιδιά, υπάρχει εδώ θέμα με τα διατηρητέα, τα οποία είναι ρήπια στο Δήμο Καλαμάτας ιδιαίτερα, αλλά και σε όλη τη Μεσσηνία, θεωρώ. Επ' ευκαιρία να εκφράσω και δημόσια την συμπαράστασή μας στο ακριτικό νησί, το οποίο έχει αυτό το μεγάλο πρόβλημα, και στις οικογένειες των δύο αδικοχαμένων παιδιών, τα οποία καταπλακώθηκαν από τις πέτρες, από τα μπάζα του τείχου του ενός ερυπωμένου προφανώς κτηρίου. Γνωρίζετε ότι αυτά τα προβλήματα υπάρχουν. Εγώ προσωπικά είχα προσπαθήσει πάρα πολύ στη Μεσσήνη ένα μεγάλο κτίριο όπως πρωτομπαίνουμε να μπορέσει να κατεδαφιστεί. Έγινε διατηρηταίο, δυσκολίες, προβλήματα, οι κληρονόμοι δεν αποφασίζουν κλπ. Θεωρώ ότι η παρέμβαση του πατέρα του αδικοχαμένου παιδιού προς τον Πρωθυπουργό θα κινήσει τα, ας το πούμε, βαλτωμένα νερά της γραφειοκρατίας, να βρεθεί τρόπος να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο και αυτά τα κτίρια να γκρεμίζονται και ας τα βρούνε οι κληρονόμοι όποτε τα βρούνε να το χωρίσουν. Να πέφτουν μέσα τα μπάζα, να είναι, ή να καθαρίζονται αν δεν είναι διατηρητέα, αλλά και τα διατηρητέα πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των ανθρώπων που περπατάνε δίπλα από αυτά τα κτίρια. Ο Δήμος Καλαμάτας το 86 μετά το σεισμό αγόρασε 15 διατηρητέα. Αυτά τα επισκέβασε. Έχουν μείνει μόνο δύο, το Αχίλιο και το Οικονομικό Γυμνάσιο. Το Αχίλιο, όπως γνωρίζετε, έχει νοικιαστεί. Το Οικονομικό Γυμνάσιο θα το καταθέσουμε μια πρόταση να επισκευαστεί, να κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου, σε μια πρόταση την 6, τον 6ο άξονα του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Αστική ανάπλαση ονομάζεται, εμβληματικών κτηρίων. Θα το καταθέσουμε εκεί λοιπόν. Πέρα από αυτό όμως υπάρχουν και 20 διατηρητέα στην πόλη μας, τα οποία είναι ιδιωτικά. Και βέβαια υπάρχουν και κτίρια τα οποία χρήζουν επικινδυνότητες, τα οποία δεν είναι διατηρητέα και είναι πάλι ιδιωτικά. Εμείς ως Δήμος Καλαμάτας οφείλουμε να καταγράψουμε αυτά όλα τα κτίρια. Για τον λόγο αυτό σήμερα το πρωί συγκάλεσα μια σύσκεψη, αν θέλετε και με αφορμή αυτό που συνέβη δυστυχώς στη Σάμο. Και συγκάλεσα μια σύσκεψη ώστε να ορίσουμε πολιτικούς, μηχανικούς και αρχιτέκτονες και να βγει έξω και να καταγράψουν σε ένα χάρτη πού είναι αυτά τα κτίρια που χρήζουν επικινδυνότητας. Βέβαια, να ξέρετε, ακόμα και αν καταγραφούν, θα πρέπει να καταθέσουμε πρωτόκολλο καταδάφισης, αυτά όλα να γίνει η ένσταση, να ακολουθεί μια διαδικασία. Και εφόσον πάρουμε την έγκριση, τότε μόνο να μπούμε μέσα δικαστική εντολή, τότε μόνο μπορούμε να μπούμε μέσα και να καταδαφίσουμε το συγκεκριμένο ακίνητο. Γιατί είναι ιδιωτικά και οι ιδιώτες έχουν την ευθύνη και οι ιδιώτες πρέπει να φροντίζουν. Εμείς όμως οφείλουμε να έχουμε καταγράψει όλα αυτά τα κτίρια και να κάνουμε τα προβλεπόμενα. Από την ενημέρωση που έχω, ξέρω ότι αυτά τα κτίρια και τα ιδιωτικά και το Δήμο, αλλά και τα ιδιωτικά που είπα, είναι αποτυπωμένα. Δεν υπάρχει δυνατότητα, δηλαδή, αφού είναι αποτυπωμένα, να καταγράψουν. Όχι, δεν είναι αποτυπωμένα. Αποτυπωμένα είναι μόνο τα διατηρητέα. Είναι τα 20 διατηρητέα, τα ιδιωτικά αποτυπωμένα. Δεν είναι τα κτίρια αυτά τα οποία δεν είναι διατηρητέα, αλλά χρήζουν, έχουν επικινδυνότητα. Αυτά, γι' αυτά ακριβώς μιλάω και εγώ, όχι τα διατηρητέα. Τα διατηρητέα είναι καταγεγραμμένα, όπως είναι και καταγεγραμμένα τα 20.000 διατηρητέα ανά την Ελλάδα. Εγώ μιλάω για αυτά τα οποία δεν είναι διατηρητήρια και χρήζουν και είναι επικινδυνότητα, έχουν επικινδυνότητα. Αυτά λοιπόν πρέπει να βγάλουμε μια επιτροπή έξω και να τα καταγράψει. Τα διατηρητήρια, λέω, δεν ξέρω το νομοθετικό πλαίσιο. Δεν μπορούμε να τα καταδαφίσει ο Δήμος αφού είναι αποτυπωμένα, έτσι ώστε ο ιδιώτης όταν φασίσει να τα κατασκευάσει, δοθούν κίνητρα. Είναι γνωστά τα προβλήματα που υπάρχουν. Δεν κατεδαφίζονται τα διατηρητήρια, ανακατασκευάζονται. Απαγορεύεται η κατεδάφιση. Απλά έχει την ευθύνη ο ιδιώτης να προφυλάσει, να τα προφυλάσει, να βάλει, να παίρνει τα μέτρα που επιβάλλονται ώστε να μπορέσει να διατηρεί. Δεν επιτρέπεται η κατεδάφιση. Απλά εμείς, να ξέρετε, έχω επικοινωνήσει και με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, επειδή είναι ένα ζήτημα που μας αφορά και εμάς με τα 20 διατηρητήρια που έχουμε στην πόλη, και το έχουμε προτείνει να βγει κάποιος άξονας μέσα από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και να υποστηριχτεί η ανακατασκευή αυτών. Έχουμε φτιάξει μάλιστα και υπόμνημα, το έχουμε έτοιμο, δεν το έχουμε στείλει ακόμα, θα το στείλουμε τις επόμενες μέρες. Όμως ήδη έχουμε κάνει μια πρώτη επικοινωνία και ζητάμε αυτό ακριβώς, να βγει ένα κονδύλι. Όμως να ξέρετε, η ανακατασκευή των διατηρητών είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος. Δηλαδή το Οικονομικό Γυμνάσιο που θα καταθέσουμε εμείς είναι 4 εκατομμύρια, να ξέρετε. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα 20.000 διατηρητέα σε όλη την Ελλάδα.